Καλώς ήρθατε στην Πράγα. Είμαι η Κατερίνα από το Travel του Πράγ και σήμερα θα σας ξεναγήσω στην Πράγα και την Τσεχία, τη χώρα που γεννήθηκα και ζω. Και φυσικά ελπίζω να την διαλέξετε ως τον επόμενο προορισμό των διακοπών σας. Όταν ιδρύθηκε το 1918, ονομάστηκε Τσεχοσλοβακία. Το 1993 χωρίστηκε και έγινε Τσέχικη Δημοκρατία και Σλοβάκικη Δημοκρατία. Η πρωτεύουσα της Τσεχίας είναι η Πράγα και η πρωτεύουσα της Σλοβακίας είναι η Μπρατισλάβα. Η Πράγα έχει 1,3 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ όλη η Τσεχία 10 εκατομμύρια περίπου. Η έκταση της χώρας είναι 78.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Παρόλο που βρίσκομαι σε ένα από τα 17 νησιά της Πράγας, αυτό που βλέπετε πίσω μου δεν είναι θάλασσα, αλλά είναι ο ποταμός της Πράγας, ο Μολδάβας, στα τσέχικα Βλταβά. Φυσικά, η Τσεχία βρίσκεται στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης και συνορεύει με 4 χώρες, τη Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία και Αυστρία. Η Τσεχία χωρίζεται σε 13 νομούς, αλλά πιο ουσιαστικό είναι να θυμάστε ότι αποτελείται από 3 ιστορικές περιοχές. Είναι η Βοημία, η Μοραβία και η Σιλεσία. Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν εθιμοτυπικές διαφορές και μεγάλος ανταγωνισμός. Η Βοημία, η χώρα της μπύρας, είναι η μεγαλύτερη περιοχή και καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα της Τσεχίας. Δεύτερη έρχεται η Μοραβία, χώρα του κρασιού, και η τρίτη είναι η Σιλεσία, το μικρότερο κομμάτι που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Η Πράγα φυσικά δεν είναι η μοναδική μεγάλη πόλη της χώρας. Η δεύτερη είναι το Μπρνό, στη Μοραβία, περίπου με 500.000 κατοίκους. Και η τρίτη είναι η Όστραβα στην Σιλεσία, όπου παλιά υπήρχε και μεγάλη ελληνική κοινότητα. Αναρωτιέστε πώς είναι το τσέχικο τοπίο. Είναι πεδιάδες στη μέση της χώρας και χαμηλά δασόδη βουνά στα συνοριακά εδάφη. Εκεί υπάρχουν και πάρα πολλά χιονοδρομικά κέντρα, παρόλο που το ψηλότερο βουνό, η Σνιέσκα, έχει ύψος μόνο 1600 μέτρα. Η Τσεχία ανήκει στην εύκρατη ζώνη και έτσι έχουμε 4 εποχές. Το καλοκαίρι πάντως μην περιμένετε τις θερμοκρασίες της Ελλάδας ή της Κύπρου, αν και με τις κλιματολογικές αλλαγές πλέον για 1 με 2 εβδομάδες το καλοκαίρι έχουμε καύσωνα, δηλαδή 30 με 38 βαθμούς Κελσίου. Το χειμώνα κάνει κρύο και στα βουνά χιονίζει, αλλά στην Πράγα πλέον σπάνια βλέπουμε χιόνι. Οι Τσέχοι λατρεύουν την πεζοπορία, την ποδηλασία και το μάζεμα των μανιταριών. Κάθε χρόνο βέβαια δηλητηριάζονται περίπου 400 άτομα, γιατί τα μανιτάρια στην συνέχεια τα μαγειρεύουν και τα τρώνε, αλλά πεθαίνουν μόνο 2-3, οπότε είναι ασφαλές να δοκιμάσετε. Σας συνιστώ να δοκιμάσετε την πατατόσουπα με μανιτάρια. Το πολίτευμα της Τσεχίας είναι η κοινοβουλευτική προεδρευόμενη δημοκρατία. Ο πρόεδρος εκλέγεται για 5 χρόνια. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος είναι ο Μίλος Ζεμάν και η θητεία του τελειώνει το 23. Πολλοί βέβαια ελπίζουν ότι θα παραιτηθεί νωρίτερα. Οι δύο μεγάλοι αγαπημένοι πολιτικοί των Τσέχων ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Τσεχοσλοβακίας, ο Τόμας Γκαρίκ Μασαρίκ, και ο πρώτος πρόεδρος της μεταπολίτευσης, ο Βάτσλαβ Χαβέλ. Λοιπόν, τι λέτε, θα σας δούμε στην πόλη μας. Να θυμάστε πως στο Travel του Πράγ θα βρείτε όσα χρειάζεστε για ένα όμορφο ταξίδι. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!